Χριστού αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από τον Ιερεμία τον προφήτη, σελίδα 674, κεφάλαιο 4, δέλτα και εδάφιο 11. Σελίδα 674, Ιερεμίας ο προφήτης, κεφάλαιο 4, δέλτα και εδάφιο 11. «Εν εκείνο το καιρό θέλουσι είπε προς τον λαόν τούτον και προς την Ιερουσαλήμ άνεμος καυστικός των υψηλών τόπων της ερήμου φυσά προς τη θυγατέρα του λαού μου, ουχή δια να ανεμίσει, ουδέ δια να καθαρίσει, άνεμος φοδρότερος παρά τους τούτους θέλει ελθεί δι' εμέ, εγώ δε τώρα θέλω εκφέρει κρίσεις εις αυτούς. Ιδού ως νεφέλη θέλει αναβεί και άμαξε αυτού θέλου συνίστος ανεμοστρόβιλος, κι ήπη αυτού είναι ελαφρότερη των αετών, ουέι σε εμάς, διότι εχάθημεν. Ιερουσαλήμ, απόπληνον την καρδία σου από κακίες διανασωθείς, έως πότε θέλουν οι κατοικοί εν σύ, οι μάτι, οι διαλογισμοί σου, διότι φωνή αναγγέλει εκ του Δάν και κηρύττει τη θλίψην από του όρου Εφραήμ. Ενθυμίσατε τούτο εις τα έθνη, ιδού διακηρύξατε εναντίον της Ιερουσαλήμ ότι πολιερκητέ έρχονται από γης μακράς και εκπέμπουση την φωνήν αυτών εναντίον των πόλεων Ιούδα. Ως φύλακας αγρού παρετάχθησαν εναντίον αυτής κυκλώθεν, διότι απεστάτησεν εναντίον, λέει ο Κύριος, εωδή σου και τα επιδέματά σου προξένησαν εις ετάφτα. Αυτή η κακία σου εστάθη μάλιστα πικρά, ναι έφτασεν έως της καρδίας σου. Τα εντόστιά μου πονώ εις τα βάθη της καρδίας μου. Η καρδιά μου θορυβείται εν εμή, δε δύναμαι να σιωπήσω, διότι ήκουσας ψυχή μου ήχον σάλπιγκος αλλαλαγμών πολέμου, συντριμός επί συντριμών διακηρύτεται, διότι πάσα η γη ερημούται. Εξέφνησε σκηνέ μου ηρημώθησαν και τα παραπετάσματά μου εν μια στιγμή. Έως πότε θέλω βλέπει την σημαία, αν θέλω ακούει τον ήχον της σάλπιγκος, διότι ο λαός μου είναι άφρον, δεν με γνώρισαν. Είναι οι άφρονες και δεν έχουν συνσύνεση. Είναι σοφοί στο να κακοποιώσει, να αγαθοποιώσει όμως δεν εξεύρουσιν. Επέβλεψα επί την γην και ειδού άμορφος και έρημος και εις τους ουρανούς και δεν υπήρχε το φως αυτών. Είδον τα όρη και ειδού έτρεμον και πάντα συλλόφηκα τεσίοντο. Είδον και ειδού δεν υπήρχε άνθρωπος και πάντα τα πετεινά του ουρανού είχαν φύγει. Είδον και ειδού ο κάρμυλος έρημος και πάσε επόλης αυτού κατεδαφισμένε από προσώπου Κυρίου, από του φλογερού θυμού αυτού. Διότι ούτω λέγει Κύριος, πάσα η γη θελείστε έρημος. Συντέλειαν όμως δεν θέλω κάμι, δια τούτο η γη θέλει πενθήσει και οι ουρανοί θέλουσιν συσκοτάσει, διότι εγώ ελάλησα, αποφάσισα και δεν θέλω μετανοήσει, ουδέ θέλω επιστρέψει από τούτου. Πάσα η πόλη θέλει φύγει υπό του θορύβου των υπαίων και των τοξωτών, θέλουν συνελθεί στα δάση και αναβεί επί τους βράχους. Πάσα πόλη θέλει εγκαταληφθεί και δεν θέλει είστε άνθρωπος κατοικών εν αυτές. Και εσύ υφανισμένη τι θέλεις κάμει, και αν ενδυθείς κόκκινον και αν στολιστείς με στολισμούς χρυσούς και αν διατείνεις με στήμη τους οφθαλμούς σου εις μάτιν θέλεις καλοπιστεί. Οι εραστές σου θέλουν σε καταφρονήσει, θέλουν συζητεί την ζωή σου. Διότι ήκουσα φωνήν ως κυλοπονούσης, στεναγμόν ως πρωτογενώσης, φωνήν της θυγατρός της Σιών ή της τρινολογία αυτήν, εκτείνει τα σχήρας αυτής, λέγουσα, ουέι σε με τώρα, διότι η ψυχή μου εκλείπει ένε και των φωνευτών. Περιέλθετε εν τες οδείς της Ιερουσαλήμ και ειδέτε τώρα και μάθετε και ζητήσατε εν τες πλατείες αυτής, αν δύναστε να έβρετε άνθρωπο να υπάρχει οποιον κρίσινο ζητών αλήθειαν και θέλω συγχωρήσεις αυτήν. Και αν λέγω συζή Κύριος ψευδός το όντι ομνίωση, Κύριε δεν επιβλέπουσιν οι οφθαλμοί σου επί την αλήθειαν. Εμαστίγωσα σε αυτούς και δεν επώνεσαν. Κατηνάλωσα σε αυτούς και δεν ήθελησαν να δεχθώσει διόρθωση. Εσκλήριναν τα πρόσωπα αυτών υπέρ των βράχων. Δεν ήθελησαν να επιστρέψωση. Τότε εγώ είπα ούτε βεβαίως είναι πτωχή. Είναι άφρονες, διότι δεν γνωρίζουν την οδόν του Κυρίου, την κρίση του Θεού αυτών. Θέλω υπάγει προς τους μεγάλους και θέλω λαλήσει προς αυτούς, διότι αυτοί εγνώρισαν την οδόν του Κυρίου, την κρίση του Θεού αυτών, αλλά ούτε πάντες ομού συνέτριψαν των ζυγών, έκοψαν τους δεσμούς. Δια τούτο λέων εκ του δάσους θέλει φωνεύσει αυτούς, λύκος της ερήμου θέλει εξολοθρεύσει αυτούς,
Πάρδαλης θέλει κατασκοπεύσει επί τας πόλης αυτών, πασός της εξέλθει εκείθεν θέλει κατασπαραχθεί, διότι επληθύνθησαν επαραβάσεις αυτών, υφξύνθησαν η αποστασία αυτών. Πώς θέλω συγχωρήσει σε δια τούτο. Ιησού με εγκατέλειπον και όμνιον εις τους μη θεούς, αφού εχόρτας αυτούς τότε εμίχευον και συνεσωρεύοντο εις οίκον πόρνης. Ήσαν ως και χορτιασμένοι ύπη το πρωί έκαστος εχρεμέτιζε κατόπι της γυναικός του πλησίον αυτού. Δε θέλω κάμι δια ταύτα επίσκεψη, λέγει Κύριος, και η ψυχή μου δε θέλει εκδικηθεί εναντίον έθνος τιούτου. Συνομιλία, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αδελφοί αγαπητοί, όταν συνομιλεί ο άνθρωπος με το Θεό, ο προφήτης με το Θεό. Μία συνομιλία, ένας διάλογος θαυμαστός είναι αυτός τον οποίο διαβάζουμε, διάλογος του Ιερεμία με τον Θεό. Ο Θεός λέει, εκείνο τον καιρό θα πω προς τον λαόν τούτον και προς τον Ιερουσαλήμ ότι άνεμος καυστικός από τους υψηλούς τόπους της ερήμου θα φυσήξει στη θυγατέρα του λαού μου. Όχι άνεμος για να δροσίσει, να ανεμίσει, ούτε για να καθαρίσει, αλλά ένας άνεμος σφοδρός, σφοδρότερος υπερπάντας τους ανέμους, και αυτός θα έλθει απ' εμού, γιατί εγώ θα εκφέρω αυτόν εναντίον τους. Έχει ο Θεός αποφασίσει και την απόφασή του την εκφράζει, και η απόφασή του εκφράζεται και καταγράφεται από τον Ιερεμία τον προφήτη. Μήπως ο λαός ακούσει, και θα δούμε και κάτι που είναι θαυμαστό σήμερα αδελφοί, μήπως και ένας ακούσει και μετανοήσει, και χάρη του ένα, αυτού του ενός, ο Θεός θα κάνει έλεος. Όταν ακούει λοιπόν αυτά τα λόγια από τον Θεό ο Ιερεμίας, στενοχωριέται, θλίβεται, ιδούως νεφέλη θέλει αναβεί, και η άμαξε αυτού ξέρει ότι έρχεται εχθρός, του έχει πει για τους Βαβυλωνίους. Θέλουσε αναβεί ως ανεμοστρόβιλος, η ύπη αυτού θα είναι ελαφρότερη των αετών, και στρέφεται προς το Θεό. Αλίμονο εις ημάς, διότι εχάθημεν. Με βεβαιότητα απαντάει ο Θεός, με βεβαιότητα ξανασυζητάει ο Ιερεμίας. Μια βεβαιότητα που οφείλεται, μάλλον αφορά το μέλλον και οφείλεται στο παρελθόν και στο παρόν. Και είναι μια φορά ακόμη που πρέπει να το πούμε, αδελφοί αγαπητοί, το μέλλον μας εν γέννη το ξέρουμε. Ή θα μπορούσαμε να το ξέρουμε, ή θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από το Θεό να μας το φανερώσει. Δεν εξαρτάται από το Θεό, από τη δική μας την πορεία, από την υπακοή μας, από τον αγιασμό μας, από την καθαρότητά μας. Τώρα εδώ προφητεύει ένα μέλλον τραγικό για το λαό Ισραήλ ο Θεός. Παρόλα αυτά όμως, όπως είπαμε και στην αρχή, τα λέει μη τυχόν και μετανοήσουμε. Και όταν απαντάει ο Ιερεμίας, αλίμονο σε εμάς χαθήκαμε, φοβερή λέξη, χαθήκαμε, αλίμονο, καμία ελπίδα. Έρχεται ο Θεός με την ελπίδα, με το λόγο που δίνει ελπίδα. Απόπλυνον Ιερουσαλήμ την καρδιά σου από τη σκακία σου για να σωθείς. Υπάρχει ευκαιρία να σωθείς. Ξέρετε, κάπου διάβασα, κάποιος άνθρωπος του Θεού είπε, και μ' άρεσε πάρα πολύ και σας το λέω, όσο λέει ο πλάστης, πλάθη τον πυλό, εάν κάτι στραβώσει το διορθώνει, μέχρι να μπει στο καμίνι. Από τη στιγμή που θα μπει στο καμίνι και ξεραίνεται, εάν σπάσει δεν διορθώνεται. Και το παρομοίασε, αδελφοί, με την στιγμή που η μακροθυμία του Θεού τελειώνει. Εάν δηλαδή και από το καμίνι περάσεις, το καμίνι που ο Θεός θα βάλει, έτσι λέει εδώ και ο Λόγος του Θεού, και στραβώσεις, τότε δεν υπάρχει σωτηρία. Τώρα ο Θεός πρόκειται να τους βάλει σε ένα καμίνι. Θα υπάρξει όμως σωτηρία στο τέλος. Θα έρθουν οι Βαβυλώνιοι, θα πέσουν πάνω τους, θα τους καταστρέψουν, θα τους εκμαλωτήσουν, θα τους εξορίσουν. Αλλά μικρό υπόλοιπο θα μείνει. Και ξέρετε, αδέρφια μου, σε όλη τη γραφή ο Θεός ψάχνει να βρει ένα μικρό υπόλοιπο. Και ήθε να είμαστε κι εμείς, ο κάθε ένας από εμάς δηλαδή ξεχωριστά, ένα μικρό υπόλοιπο στην Ελλάδα, στην περιοχή μας, στο σπίτι μας, στη συγγένειά μας και στην οικογένειά μας.
ένα μικρό υπόλοιπο. Είναι αρκετό πάνω σε αυτό ο Κύριος να οικοδομήσει. Ένα μικρό υπόλοιπο πάνω στο οποίο ο Θεός θα μπορέσει να εργαστεί. Η Ιερουσαλήμ μακάρι να έπλαινες την καρδιά σου από την κακία σου. Αυτό που βλέπει λοιπόν ο Θεός δεν είναι, γιατί η Ιερουσαλήμ τότε έκανε θυσίες, έκανε προσφορές, αλλά δεν είναι αυτό που βλέπει ο Θεός, την καρδιά βλέπει. Η καρδιά της Ιερουσαλήμ είναι γεμάτη κακία, του λαού του Θεού, του ανθρώπου του Θεού. Είναι γεμάτη από κακία και μάταιοι διαλογισμοί κατοικούν μέσα σου. Είναι τα χαρακτηριστικά του αποστατημένου, του ανθρώπου που δεν μπορεί να έχει καλό μέλλον. Δεν μπορεί. Και είναι τα χαρακτηριστικά που μπορούμε να τα διακρίνουμε στον εαυτό μας. Θα δούμε και τις συνέπειες και τα σημεία μάλλον. Αλλά αυτά είναι τα χαρακτηριστικά κακία στην καρδιά. Δεν έχει σημασία αν έχεις κακία για πολλούς ή για λίγους ή για έναν. Η κακία είναι κακία. Και όταν υπάρχει κακία στην καρδιά και συνοδεύονται μάλιστα και από μάταιους διαλογισμούς σκέψης. Σκέψεις, σκέφτομαι για αυτόν τον οποίον, ο οποίος με αδίκησε, τον οποίον δεν χωνεύω και ο οποίος είπε και γιατί το είπε. Αυτή η πορεία σίγουρα δεν οδηγεί σε καλό. Τα σημεία, λέει η Γραφή στο 18, διότι απεστάτησαν εναντίον μου, λέγει Κύριος, η οδή σου και τα επιτιδεύματά σου επροξένησαν εις σε ταύτα. Όταν λοιπόν υπάρχει κακία και μάταιοι διαλογισμοί, η πορεία του ανθρώπου είναι κακή. Η πορεία σου, αυτό το περπάτημά σου, και τι είναι το περπάτημα αυτό, θυμός, σκληρότητα, παράπονο, αγανάκτηση. Όταν υπάρχει κακία, όλα τα άλλα αρχίζουν και εκδηλώνονται. Σκληρά λόγια. Αμετανόητη καρδιά. Η οδή σου και τα επιτιδεύματά σου. Υποκρισία. Πονηριά. Προσπαθεί με πονηριά, με πανουργία να επιτύχει αυτό το οποίο επιθυμεί, η κακία της καρδιάς του. Και η πονηρή και κακή διαλογισμή του. Η οδή σου και τα επιτιδεύματά σου επροξένησαν αυτά τα κακά που είπε παραπάνω. Και η κακία σου αυτή στάθηκε μάλιστα πολύ πικρά για σένα. Φοβερό, αδελφοί. Ο κακός άνθρωπος σκέφτεται με πίκρα για τον άλλον. Τι κακό θα του κάνει. Και ο Θεός λέει, αυτή η κακία σε σένα στρέφεται και για σένα θα είναι πικρά. Και το αποτέλεσμα. Φωνή αναγγέλει εκ του Δαν και κηρύττει θλίψην από του όρους του Εφραήμ. Ενθυμίσατε τούτο εις τα έθνη, διακηρύξατε εναντίον της Ιερουσαλήμ ότι οι πολιορκητές έρχονται. Και μου αρέσει που λέει το πρώτο, πολιορκητές. Γιατί ακόμη και όταν θα έρθει σε πολιορκία υπάρχει ευκαιρία μετάνοιας και επιστροφής. Δηλαδή και όταν το κακό πλησιάσει, και τότε ακόμη ο Θεός μπορεί να επέμβει αν τον άνθρωπος μετανοήσει. Δεν λέει οι κατακτητές, δεν λέει αυτοί που θα σε εξορίσουν, που θα σε καταστρέψουν, λέει οι πολιορκητές. Δηλαδή βλέπει μέσα σε κάποιο όριο ο Θεός, όριο μακροθυμίας. Οι πολιορκητές έρχονται από γης μακράς και εκπέμπουν την φωνή αυτών εναντίον του Ιούδα. Ως φύλακες αγρού παρετάχθησαν εναντίον αυτής κυκλώθεν, διότι απεστάτησαν εναντίον. Είναι λοιπόν μια πραγματικότητα αυτή που εξηγεί ο Θεός και μια διδασκαλία για τότε και μια διδασκαλία για μας τώρα. Κακία. Μάταιοι διαλογισμοί. Δρόμος έξω από το θέλημα του Θεού. Επιτιδεύματα στη ζωή μας. Πονηριές, υποκρισίες, κολακίες. Δηλαδή αυτό που λένε οι άνθρωποι, για να το πούμε πιο απλά. Άλλα λέει, άλλα σκέφτεται και άλλα κάνει. Άλλα δείχνει και άλλα έχει μέσα του. Άλλο φανερώνει και άλλο είναι. Αυτά είναι τα επιτιδεύματα. Δείχνει ευγενικός αλλά είναι σκληρός. Δείχνει ότι αγαπάει αλλά μισεί.
Και αυτό, αδελφοί αγαπητοί, το βλέπει ο Θεός, αλλά το σημαντικό είναι ότι το ξέρουμε κι εμείς. Και όταν το ξέρουμε και το συνειδητοποιούμε, πρέπει γρήγορα να επιστρέφουμε. Και ο Λόγος του Θεού τι λέει? Όχι να μην έχεις κακιά, μην κρίνετε για να μην κρυθείτε. Τα αποτελέσματα δεν θα είναι καλά, δεν είναι καλά. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και πρέπει να το λέμε συνέχεια, γιατί είναι οι προειδοποιήσεις του Θεού. Όταν η καρδιά μας χαλάσει, το αύριο δεν μας ανήκει. Δεν θα είναι καλό. Όταν η καρδιά μας τραβώσει, όταν η καρδιά μας γεμίσει παράπονα, πίκρες, θυμούς, αγανάκτηση, δεν μπορεί να πάει τίποτα καλό, ούτε στην προσωπική μας ζωή, και εδώ τώρα είμαι πολύ φόβο Θεού, ούτε στην οικογενειακή μας ζωή, ούτε και στην εκκλησιαστική μας ζωή. Ο χριστιανός πρέπει να είναι καθαρός, μακάρι καθαρή την καρδία, για να βλέπουν το πρόσωπο του Θεού. Και πάρα πολύ εύκολα η καρδιά μολύνεται, πάρα πολύ εύκολα. Άλλωστε οι επιθέσεις του διαβόλου και ο στόχος του διαβόλου είναι η καρδιά του ανθρώπου. Και είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό. Σε όλους θα συμβαίνει. Και η θεραπεία, αγάπα τον εχθρό σου. Γιατί? Γιατί θα αισθανθείς κάποια στιγμή ότι έχεις εχθρούς. Είτε έχεις δίκιο είτε δεν έχεις. Θα αισθανθείς κάποια στιγμή ότι κάποιοι σε κακολογούνε. Μπορεί να έχεις δίκιο, μπορεί και να μην έχεις. Θα αισθανθείς κάποια στιγμή ότι κάποιοι σε βλάπτουνε και σε αδικούνε. Μπορεί να έχεις δίκιο, μπορεί και να μην έχεις. Δεν έχει σημασία αν έχεις δίκιο ή δεν έχεις. Σημασία έχει ποιον ακολουθείς, ποιος σε συμβουλεύει, ποιος κατευθύνει την καρδιά σου και εν τέλει ποιος κατευθύνει τον δρόμο σου και πώς συμπεριφέρεσαι. Ωραία είναι να συμπεριφερόμαστε έτσι πως θέλει ο Θεός. Πάντοτε, αγαπητά μου αδέλφια, οποιαδήποτε στιγμή αμηχανίας, αδυναμίας, δοκιμασίας, δυσκολίας, αλλά ακόμη και χαράς και ευτυχίας, πάντοτε να βάζουμε μπροστά μας το Λόγο του Θεού, για να διατηρείτε το καλό και να καταστρέφετε το κακό. Πάντοτε να βάζουμε μπροστά μας το Λόγο του Θεού. Πάντοτε να εξητούμε τι θέλει ο Θεός από μένα σε κάθε κατάσταση. Μα είτε αυτή είναι σε κάθε κατάσταση πραγματική μέσα στη ζωή μας, αντιδικία με έναν. Έρχεται κάποιος γείτονας και σε αδικεί, κάποιος συγγενής και σου λέει, ό,τι και να συμβαίνει, ό,τι και να γίνεται στη ζωή σου, πάντοτε να θυμόμαστε, και το λέω να θυμόμαστε γιατί πολλές φορές ξεχνιόμαστε. Είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση μας και εκ πείρας τα λέμε αυτά. Εκ πείρας προσωπικής, όχι των άλλων, αλλά και των άλλων. Πάντοτε να σκεφτόμαστε τι λέει ο Λόγος του Θεού τώρα γι' αυτό ότι πρέπει να κάνω. Και όταν προσευχόμαστε, θα δείτε, και όταν προσεύχεστε, θα δείτε πως ο Θεός θα σας φέρνει μια γνώμη, μια ιδέα, μια άποψη, ένα γεγονός, ένα συμβάν. Λέει ο Λόγος του Θεού, σοφία στον άνθρωπο υπάρχει, η έμπνευση όμως δίδεται από τον Παντοδύναμο. Μια έμπνευση θα σου έρθει. Πώς το κατάλαβα τώρα? Γιατί είναι, δεν το κατάλαβες, είναι ο Θεός που επεμβαίνει στην καρδιά σου, γιατί είναι αναγεννημένη η καρδιά σου. Είναι ο Θεός που φωτίζει το πνεύμα σου γιατί έχεις νουν Χριστού. Είναι ο Θεός γιατί βλέπει το φόβο σου και την εξήτησή σου, γιατί σ' αγαπάει σε παιδί Του. Δεν θα σε αφήσει χωρίς συμβουλή. Ιδιαίτερα, και μια και μου το θυμίζει ο Θεός, πρέπει να το δούμε αδερφοί, ιδιαίτερα όταν μετανοούμε. Όταν μετανοούμε και επιστρέφουμε στο Θεό, υπάρχει μία άμεση, και θέλω να τη δούμε αυτή με τη χάρη του Χριστού, μία άμεση συνέπεια εκπληκτική που πάντοτε, ή τις περισσότερες φορές, να μην πω τη λέξη πάντοτε, τη λαμβάνω υπόψη μου και τρέχω στο Θεό. Για ακούστε τι λέει ο Λόγος του Θεού στον ψαλμό, έναν πολύ γνωστό ψαλμό, στον ψαλμό Λάμπτα Β' στη σελίδα 526, ψαλμός 32 και εδάφιο σελίδα 526, Λάμπτα Β' ψαλμός, εδάφιο 1. Μακάριος εκείνος του οποίου συνεχωρήθη παράβαση, του οποίου εσκεπάστη αμαρτία, μακάριος ο άνθρωπος στον οποίο δεν λογαριάζει ανομία και στο οποίο το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Είναι ένας άνθρωπος χαρούμενος, ευτυχισμένος,
ποιος, αυτός τον οποίο ο Θεός δεν λογαριάζει την αμαρτία του και δεν υπάρχει δόλος πονηριά στο πνεύμα του. Και πότε γίνεται αυτός ο άνθρωπος έτσι, πώς μπορούμε να γίνουμε έτσι, πώς μπορώ εγώ να περπατάω έτσι πως θέλει ο Θεός, λέει στο πέντε εδάφιο. Έτσι ακριβώς όπως είναι γραμμένο, την αμαρτία μου εφανέρωσα προσέ και την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα εις τον Κύριο θέλω εξομολογηθεί τις παραβάσεις μου και, εκεί, και εσύ Κύριε συνεχώρησες την ανομία της αμαρτίας μου. Όταν μετανοήσω στο Θεό, γιατί πίκρα θα έρθει, στενοχώρια θα έρθει, παράπονο θα έρθει, ζήλια θα έρθει, φθόνος θα έρθει. Είμαστε άνθρωποι αδελφοί, άνθρωποι αδύναμοι, υποκείμεθα σε φυσικούς νόμους, σε ψυχολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχή μας. Ζούμε σε ένα περιβάλλον. Εάν όμως όταν το καταλάβουμε αυτό που δεν αρέσει στο Θεό, ότι λερώθηκε, βρώμησε, πικράθηκε η καρδιά μας, πάμε στον Κύριο και πούμε συγχώρεσέ με, τότε ο Θεός με το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας και το αποτέλεσμα για το οποίο διαβάζουμε το Ψάλμο 8. Τότε εγώ θα σε συνετίσω. Τι σημαίνει θα σε συνετίσω? Θα σου δίνω σοφία. Θα καταλαβαίνεις. Έχετε δει ανθρώπους να μην καταλαβαίνουν? Πολλές φορές. Σου έχει τύχει να καταλάβεις ότι δεν καταλαβαίνεις? Και αυτό μου έχει τύχει. Γιατί η καρδιά μου δεν θέλει να καταλάβει. Γιατί η καρδιά μου αντιστέκεται. Και λέω σωστό είναι, αλλά δεν μπορώ εγώ να το δεχτώ αυτό. Το γράφει, αλλά δεν μπορώ εγώ να το δεχτώ αυτό. Είναι, έρχεται ο Θεός να σου δώσει τη γνώση, αλλά δεν την αποδέχεσαι, γιατί η καρδιά σου δεν είναι καθαρή. Εάν όμως πας στο Θεό και μετανοήσεις και καθαρίσεις την καρδιά σου, τότε η γνώση του Χριστού, του Ευαγγελίου, της αλήθειας, της αποκάλυψης θα έρθει στην καρδιά σου και θα την καταλάβεις και θα την αποδεχτείς. Εγώ θα σε συνετίσω. Εγώ θα σε διδάξω την οδόνη στην οποία πρέπει να περπατάς. Φοβερό είναι να σε διδάσκει κάθε φορά ο Θεός τι πρέπει να κάνεις. Τι πρέπει να κάνω Κύριε? Αυτό δεν πρέπει να κάνεις. Αυτό άλλο πρέπει να κάνεις. Μην το κάνεις αυτό. Μην προχωράς έτσι. Είναι θαυμαστό να περπατάει ο χριστιανός με την διδασκαλία, με τη διδαχή του Ιησού Χριστού στη ζωή του. Εγώ θα σε συμβουλεύω. Και δεν λέει εγώ θα, πότε μπορεί. Εγώ μπορεί να σε συνετίσω, εγώ μπορεί να σε συμβουλεύω, εγώ μπορεί να σε διδάσκω. Δεν το λέει, μεταβεβαιότητος. Είναι δηλαδή η πορεία της ευλογίας του χριστιανού που κατάλαβε. Που τι κατάλαβε? Στέκεται μπροστά στον καθρέφτη που λέγεται Λόγος του Θεού. Βλέπει την ψυχή του, την καρδιά του, τη ζωή του και λέει εδώ τα έχω κάνει άστα. Θύμωσα, αγρίεψα, ζήλεψα, παραπονέθηκα, γκρίνιαξα, αγανάκτησα. Και αυτή η αγανάκτηση πόσες φορές μας έχει οδηγήσει αδελφοί σε μεγάλη λάθη, σε μεγάλα λάθη. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, είναι καλό να αγανακτείς? Δεν είναι καλό. Μα ξέρεις τι μου έκανε εκείνος και ο άλλος? Εκεί θα μείνουμε τώρα. Δεν με ενδιαφέρει τι μου έκανε εκείνος και ο άλλος. Εμάς μας ενδιαφέρει τι θα μας κάνει ο Χριστός. Και ο Χριστός θα μας δώσει δώρα αγαθά, δώρα τέλεια. Αυτό έχει σημασία. Πόσο σημαντικό είναι ο άνθρωπος να μπορέσει να ξεφύγει από τα δεσμά, τα γήινα, τα ανθρώπινα, τα μικρά, αυτά τα δεσμά που δένουν τον άνθρωπο και τον καταστρέφουν. Και τον οδηγούν πού? Σε κακία, σε λάθος δρόμο, σε επιτιδεύματα και στην καταστροφή. Και όταν τ' άκουσε αυτά ο Ιερεμίας για το λαό του, που είναι μέσα σε αυτό το λαό είναι και αυτός, είπε τα εντόστια μου, μέσα του πόνεσε, τα εντόστια μου πονώ εις τα βάθη της καρδιάς μου. Και εδώ να μείνουμε αδερφοί αγαπητοί. Έχεις πονέσει ποτέ στα βάθη της καρδιάς σου? Να πονέσει η καρδιά σου, να πεις δεν το αντέχω αυτό? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο, για ποιο λόγο? Η απάντηση στο πρώτο είναι ναι. Όλοι μας. Από κάποιο κακό που έγινε σε μας, από κάποια απώλεια, από κάποιο ζήτημα.
Εδώ η Ιερεμίας, ξέρετε αδερφοί, γιατί πονάει? Γιατί αγαπάει το λαό του. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Το να αρρωστήσει ένα παιδί μου και να πονέσει η καρδιά μου, καλό είναι, αλλά θα έλεγα ότι είναι και εύκολο, είναι φυσιολογικό. Αλλά το να αρρωστήσει το δικό σου το παιδί και να πονέσει η καρδιά μου, εκεί χρειαζόμαστε τη χάρη του Χριστού. Είναι το άλλο σημείο που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας για να συνειδητοποιούμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε, ώστε να ξέρουμε τι μας περιμένει αύριο. Υπάρχει ο χριστιανός που έχει κακία, καλά να πάθεις. Υπάρχει ο χριστιανός που είναι αδιάφορος. Και τι έγινε? Σιγά. Ή ο αδιάφορος έχει και επιτιδεύματα. Πού, αλήθεια, τι έπαθες? Και φεύγει. Ψέματα το λέει. Ή πραγματικά στενοχωριέται, αλλά για να το έχω πάθει αυτό. Όχι να λέω ψέματα, όχι αυτό δεν το έχω πάθει, αλλά να στενοχωριέμαι για ένα λεπτό. Και λέω τώρα, ρε Γιώργο, τι κάνεις? Έμαθα κάτι κάποια φορά που συνέβη σε κάποιον, στενοχωρήθηκα, έφυγα και το ξέχασα. Αυτή είναι η αγάπη σου. Και όταν δεν έχουμε αγάπη, τι είμαστε? Δεν βαδίζουμε προς την τελειότητα. Και όταν δεν βαδίζουμε προς την τελειότητα, τι γίνεται? Παίζεται το βραβείο της ανοκλήσεως. Παίζεται. Γιατί αν λαλώτας γλώσσας των αγγέλων και των ανθρώπων και αγάπη δεν έχω, χαλκός ηχών και κύμβαλων αλαλάζων. Δεν μας δικαιώνουν τα χαρίσματα. Ξέρετε τι μας δικαιώνει? Η πίστης, η ελπής και η αγάπη. Αυτά μένουν τώρα, αυτά μένουν. Και μεγαλύτερα τούτον, η αγάπη. Και ας εξομολογηθώ και κάτι, αυτά τα τρία, πολύ το τελευταίο καιρό τα κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι στη ζωή μου. Πόσο σημαντικό πρέπει να, σημαντικά πρέπει να είναι στη ζωή μου. Δεν θα ησυχάσω όταν συνειδητοποιήσω ότι δεν κλαίω με τους κλαίοντες. Βλέπεις τώρα και κλαίει. Πάλι γκρινιάζει, πάλι κλαίει και φεύγεις. Δεν είναι έτσι. Αυτός θα βρει τον δρόμο του. Περνάει τη δοκιμασία του, περνάει την ταλαιπωρία του, προσεύχεται, ο Θεός θα τον βοηθήσει. Εσύ τι θα, με σένα τι θα γίνει τώρα? Με σένα τι θα συμβεί τώρα? Εδώ είναι το κύριο θέμα. Γιατί όταν εγώ αδιαφορώ, δεν μιλάω για κακία, το ξαναλέμε. Ότι υπάρχει το επόμενο, η αδιαφορία που σε οδηγεί πάλι σε άλλο δρόμο. Ποιος είναι ο άλλος δρόμος? Ταλαιπωρήσε, αδιαφορώ και δεν κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Πείνασα και μου δώσατε να φάγω, είπε ο Χριστός. Δίψασα και με ποτίσατε. Και αν δεν έχεις να φας, τι με νοιάζει εμένα? Και τι γινόμαστε? Υποκριτές, επιτιδεύματα. Ο Θεός να μας φυλάει. Και πέρα από την αδιαφορία υπάρχει και η λιγοστή αγάπη. Λίγη αγάπη. Στενοχωρήθηκα, πως στενοχωρήθηκα? Και στενοχωρήθηκα και ξαναστενοχωρήθηκα. Και τι έκανες? Τίποτα. Στενοχωρήθηκα, αλλά δεν έκανα τίποτα. Αυτή είναι μια αγάπη που είναι στα λόγια. Αυτός αγαπάει με τα λόγια. Δεν αγαπάει ενέργο. Να πω και κάτι λιγότερο. Περισσότερο αγαπάει με την καρδιά, συναισθηματικά. Δεν έχει η αγάπη του θυσία. Τώρα μπαίνουμε στο χριστιανό. Η αγάπη του χριστιανού έχει θυσία. Όπως η πίστη του χριστιανού έχει έργο. Πίστης χωρίς έργο, χωρίς έργα τι είναι? Νεκρά. Και αγάπη χωρίς θυσία τι είναι? Άχρηστη. Σ' αγαπάω, αλλά θεωρητικά. Σ' αγαπάω και κλαίω, αλλά συναισθηματικά. Να, ποια είναι η συναισθηματική αγάπη που δεν εκδηλώνει τη θυσία? Υπάρχουν λοιπόν τρεις βαθμίδες. Ο ζεστός, ο χλιαρός και ο ψυχρός. Ο ψυχρός είναι αυτός που είναι, έχει κακία μέσα. Ο χλιαρός είναι αδιάφορος. Και ο ζεστός αγαπάει ενέργο. Αγαπάει και σκέφτεται τι πρέπει να κάνω τώρα για τον αδελφό αυτό. Αυτός είναι ο Ιερεμίας. Τα εντόστια μου πονάνε. Τα βάθη της καρδιάς μου πονάνε. Η καρδιά μου θορυβείται μέσα μου. Δεν μπορώ να σιωπήσω, Κύριε. Τι κάνει? Προσεύχεται. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο.
Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις και καταστάσεις που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θέλω να κάνω, δεν μπορώ. Μπορείς να προσεύχεσαι. Αλλά πώς προσεύχεσαι? Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησε τον που ταλαιπωρείται, βοήθησε τον και φεύγω. Ο Ιερεμίας δεν προσεύχεται έτσι. Προσεύχεται με πάθος. Προσεύχεται με αγάπη. Προσεύχεται με καημό, με πόνο, με θυσία. Δεν μπορώ να σιωπήσω, γιατί άκουσες, ψυχή μου, τον ήχο της σάλπιγκος, τον ήχο των αλλαλαγμών των πολέμων. Συντριμός επί συντριμό έρχεται, κακό έρχεται. Εξέφνησης κοιμνή μας ερημώθησαν τα περαπετάσματά μας σε μια στιγμή. Και πάει στο Θεό τώρα. Έως πότε, Κύριε? Έως πότε? Κάνε κάτι δηλαδή. Ωραία προσευχή αυτή. Δεν ξέρω πόσες φορές τέτοια προσευχή έχουμε προσευχηθεί στη ζωή μας, αλλά το ξαναλέω, τέτοια προσευχή προσευχόμαστε συνήθως για αυτούς που αγαπάμε πολύ, τους δικούς μας ανθρώπους. Όμως θέλει ο Θεός να μας κάνει μια εκκλησία που να αγαπάμε αλλήλους καθώς ο Χριστός μας αγάπησε. Το είπαμε και χτες, το λέμε και σήμερα. Ο Θεός θέλει να μας αναβαθμίσει. Θέλει να μας κάνει χριστιανούς αληθινούς. Και αυτό δεν γίνεται. Γίνεται από μόνοι μας. Δεν γίνεται με ανθρώπινες δυνάμεις. Δεν γίνεται με ανθρώπινες σκέψεις. Δεν γίνεται μόνο στην προσευχή με το ταμείο. Όταν θέλεις να αυξήσεις αυτό το λίγο που έχεις, κάνε τη ζωή σου αγιαστήριο. Κάνε στη ζωή σου, όρισε τόπο λατρείας του ονόματος του Θεού. Κάνε θυσιαστήριο τα πόδια του Χριστού και ο λόγος σου, μετά οι προσευχές σου θα φεύγουν και θα αυξάνονται, γιατί θα τα ευλογεί ο Θεός. Δεν είμαστε έτσι, και το λέω με τα βεβαιότητος, γιατί κρίνω εξιδίων τα αλότρια. Δεν είμαι έτσι, μακάρι όλοι σας να είσαστε. Δεν είμαι έτσι, αλλά ξέρω ότι ο Θεός μας θέλει να με κάνει, ο Θεός μας θέλει να μας κάνει. Γι' αυτό μας δίνει το λόγο του. Να έχουμε αυτή την προσευχή. Η καρδιά μου θορυβείται μέσα μου, δεν μπορώ να σιωπήσω. Έως πότε, Κύριε, θα βλέπω τη σημαία και θα ακούω τον ήχο της σάλπιγκος, θα βλέπω τον εχθρό να έρχεται, θα βλέπω το κακό να έρχεται? Έως πότε, Κύριε? Γιατί, Κύριε? Και απαντάει ο Θεός σε αυτόν τον πολύ όμορφο διάλογο, και άλλους διαλόγους θα δούμε μέσα στο βιβλίο του προφήτου Ιερεμία, αλλά αυτός ο διάλογος είναι από τους πιο απλούς και τους πιο ωραίους, τους πιο σημαντικούς για μένα. Γιατί ο λαός μου είναι άφρον, ανόητος. Γιατί ο λαός μου δεν με γνώρισε, ενώ δηλαδή του αποκαλύφθηκα, δεν με γνώρισε. Είναι οι άφρονες, δεν έχουν σύνεση. Του αποκαλύφθηκα, του φανέρωσα, του μίλησα, του είπα τι να κάνει, του είπα τι να μην κάνει, όλα του τα είπα. Και εδώ που τα λέμε, αδερφοί αγαπητοί, θα πρέπει να είμαστε ασεβείς για να πούμε ότι δεν μας τα έχει πει όλα ο Θεός και δεν μας τα λέει όλα. Και όσο περνάει ο καιρός και οι καιροί θα γίνονται, ο χρόνος, όσο περνάει ο χρόνος και οι καιροί θα γίνονται όλο και πιο κακοί, όλο πιο πολύ θα μας τα λέει ο Θεός. Τώρα είμαστε στο μπυλό που είναι εύπλαστος, χαλάει, το ξαναφτιάχνει. Το λέει, το χαλάει, το ξαναφτιάχνει. Αλλά θα υπάρχει και, η στιγμή που θα έρθει το καμίνι και θα τελειώσει η μακροθυμία του Θεού. Και το τέλος της μακροθυμίας του Θεού εν γέννη για την Εκκλησία του Χριστού είναι η αρπαγή, αλλά για τον κάθε έναν από εμάς υπάρχει τέλος μακροθυμίας. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού? Σήμερα αν ακούσεις τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Ως εν τη ημέρα του παραπικρασμού, που αυτοί που σκλήρυναν την καρδιά τους άφησαν τα κοκαλά τους στην έρημο και δεν εισήλθαν μέσα στη γη Χανάν, στη γη της επαγγελίας. Μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Πες μετανοώ. Πες έχεις δίκιο, δίκαιος είσαι, Κύριε. Πιστεύω το λόγο σου. Βοήθησέ με στην απιστία μου. Βοήθησέ με στην αδυναμία μου.
Εκεί θα βρεις χάρη από το Θεό. Όταν ο άνθρωπος ταπεινώνεται, βρίσκει χάρη από το Θεό. Όταν ο άνθρωπος σκληραίνει, περηφανεύεται, βρίσκει το Θεό αντιμέτωπο, αντίθετο. Έχεις δίκιο, Κύριε, δίκιος είσαι, Κύριε. Ο λαός μου είναι άφρον, άφρον είμαι. Δεν είμαστε αδερφοί? Τι να πω τώρα, Χριστέ μου. Κάθε φορά δηλαδή που διαβάζω τον Ιερεμία, κάτι παθαίνω. Έτσι είμαι, Χριστέ μου. Άφρον. Όλα μας τα έχει πει. Ο λαός μου είναι άφρον. Οι άφρονες δεν έχουν σύνεση. Και εξηγεί πάρα πολύ ωραία. Είναι σοφή εις το να κακοποιώσει. Να αγαθοποιώσει όμως δεν εξεύρωσε. Και διάβαζω στην επιστολή προς Ρεμαίους. Μην ανοίξετε, θα σας το διαβάσω. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο που φανερώνει ο Θεός ένα ωραίο δρόμο να πολιτευόμαστε και να περπατάμε. Διότι, αν θέλετε να το διαβάσετε, είναι στη σελίδα 1006, στο 16ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολή, στο 19 εδάφιο και το 20 εδάφιο. Είναι πολύ σημαντικά εδάφια αυτά και καλό είναι πάντοτε να προστρέχουμε σε αυτά. 16ο κεφάλαιο, επιστολή προς Ρωμαίους, 19 εδάφιο και 20 εδάφιο. Διότι η υπακοή σας διεφημίστη εις πάντας. Έχει εδώ πέρα μία πραγματικότητα ο Παύλος για την Εκκλησία των Ρωμαίων. Η υπακοή σας στο θέλημα του Θεού είναι δεδομένη. Όμως, όσο λοιπόν για σας, επειδή η υπακοή σας είναι δεδομένη, χαίρει. Όμως θέλω κάτι παραπάνω. Θέλω κάτι παραπάνω από την υπακοή σας. Θέλω. Και θα δούμε και το και γιατί το θέλει. Τη συνέπεια, το αποτέλεσμα, γιατί ο Λόγος του Θεού λέει πρέπει, κάντο αυτό και θα δεις τι θα γίνει στη ζωή σου. Λέει λοιπόν ο Παύλος, ξέρω ότι είσαστε κατά πάντα υπάκουοι στο θέλημα του Θεού και χαίρομαι γι' αυτό. Όμως εγώ θέλω να είσαστε σοφοί μεν εις το αγαθόν, απλοί δε εις το κακόν. Δηλαδή, σοφοί στο αγαθό, να το εξετάζετε, να ζητάτε σοφία από το Θεό και να κάνετε το καλό όσο γίνεται πιο καλύτερα. Με μεγάλη μελέτη, σπουδή, πώς θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω, να το κάνω καλά. Το κάνω σωστά. Πρέπει, παραδείγματος χάρη, να βοηθήσω έναν άνθρωπο. Όχι να του δώσω ένα κατοστάρικο. Να τον βοηθήσω αποτελεσματικά. Πρώτον πνευματικά, ύστερα με συμβουλή, ύστερα με προσευχή και ύστερα και το κατοστάρικο. Στο καλό να είσαστε σοφοί, να έχετε σοφία. Να το γυρίζετε στο μυαλό σας πώς πρέπει να ενεργήσω. Φώτισέ με, Θεέ μου. Δώσε μου σοφία για να κάνω αυτό που κάνω και να είναι τέλειο. Γιατί μπορεί κάτι να το κάνω και απλώς να το κάνω, κάτι να προσθέσω και λίγο παραπάνω και να κάνω και τέλειο το έργο μου. Αντιθέτως, στο κακό απλή, το βλέπεις φύγε. Μην κάθεσαι και σκέφτεσαι το απλό. Το κακό. Με απλότητα, είναι κακό, φύγε. Παράτατο. Στο καλό λοιπόν να σκέφτεσαι, να ζητάς σοφία από το Θεό. Στο κακό να τα παρατάς και να φεύγεις. Και ο Ιερεμίας τώρα, ο Θεός τι λέει τώρα στον Ιερεμία? Είναι οι άφρονες, δεν έχουν σύνεση και είναι σοφοί εις το να κακοποιώσει. Σκέφτομαι πως θα κάνω το κακό και να είναι πιο μεγάλο κακό. Όσο γίνεται πιο πολύ, πιο σοβαρό κακό να του κάνω. Στο κακό σοφοί. Ενώ ο Θεός τι θέλει? Στο καλό να είμαστε σοφοί. Το καλό μας να είναι όσο γίνεται καλύτερο. Όχι το κακό μας να είναι όσο γίνεται χειρότερο. Το καλό, στο καλό σοφή. Αυτή ήταν στο κακό, στο να κακοποιώσει σοφή. Να αγαθοποιώσει δεν ξέρανε καθόλου. Και ο Ιερεμίας ακούει και λέει επέβλεψα εις την γη, αυτό στο βιολί του, την προσευχή του. Αυτός επιμονεί. Επέβλεψα και είδα τη γη ότι ήταν άμορφος και έρημος. Και εδώ να μείνουμε λίγο, αδερφοί. Ξέρεις τι θα πει η ζωή σου να είναι άμορφος και έρημος? Άμορφος χωρίς μορφοποίηση, δηλαδή χύμα. Χύμα, όπως είναι το υγρό. Το ρίχνεις και πάει όπου βρει, φεύγει. Όπου βρει διέξω, τάκ τάκ φεύγει. Άμα σπάσει το λάδι, χάθηκε. Άμα σπάσει ζάχαρη, τη μαζεύεις.
Άμα σπάσει το ψωμί, πέσει κάτω το ψωμί, το τρως. Άντε να το σκουπίσεις, άντε να το καθαρίσεις. Αλλά αν πέσει το λάδι κάτω, δεν μαζεύεται. Άμορφος. Το καταλαβαίνουμε. Γίνεται ένα κακό και διαλύεται. Αυτό εδώ πέρα, αν πέσει, είναι στερεό. Δεν παθαίνει τίποτα. Το σηκώνω και είναι το ίδιο. Αυτό εδώ, αν πέσει, έσπασε. Είναι η ζωή του ανθρώπου που βρίσκεται εν κινδύνο. Άμορφος. Γι' αυτό τι λέει ο λόγος του Θεού, ο δίκαιος. 7 φορές πέφτει. Η ζωή του δεν είναι άμορφη. 7 φορές σηκώνεται. Ο άδικος, ο ασεβής, 1 φορά πέφτει και συντρίβεται. Αυτό 7 φορές να πέσει, το σηκώνεις. Δεν είναι άμορφο. Αυτό εδώ πέρα 1 φορά να πέσει, το πετάς. Το καταλαβαίνουμε, δεν είναι, αδελφοί, ότι ο Θεός το κάνει. Είναι ότι η ζωή του ανθρώπου είναι άμορφη, δεν είναι πλασμένη, δεν είναι στέρεα, δεν έχει δύναμη μέσα του. Άμορφος και έρημος, δεν υπάρχει βοήθεια. Υπάρχει βοήθεια. Να τρακάρεις, ξέρετε ποιοι πεθαίνουν. Αυτοί που δεν έχουν κανέναν στο σπίτι τους. Δεν έχουν κανέναν να πάρουν τηλέφωνο. Τρακαίνει με το αυτοκίνητο, αν είναι 4-5 μέσα δεν πεθαίνουν. Αν υπάρχει κίνηση στον δρόμο έρχονται και τους πιάνουν. Άμα τρακάρεις όμως σε ένα έρημο δρόμο, ποιος θα σε βρει εκεί? Πάει, σκοτώδε, έπεσες, έπαθες αιμορραγία, δεν μπορεί να πεθαίνεις. Αυτά είναι τα 2 χαρακτηριστικά που φέρνουν θάνατο στη ζωή του άπιστου. Γι' αυτό το λόγο του Θεού πρέπει να τον παίρνουμε πολύ σοβαρά, αδερφοί. Άμορφος και έρημος. Άμορφος δεν έχει μορφή, διαλύεται, είναι ευαίσθητο, χάνεται. Έρημος δεν έχει βοήθεια από κανέναν. Και ξέρετε, αδερφοί, ποιος δεν έχει βοήθεια στην πραγματικότητα, ποιος είναι μόνος του? Αυτός που δεν έχει τον Χριστό. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και εγώ θα το λέω από εδώ πάνω πάντοτε. Μόνοι μας είμαστε. Αλλά δεν είμαστε μόνο χριστιανοί μόνοι μας. Όλοι οι άνθρωποι είναι μόνοι τους. Η διαφορά είναι μεγάλη, ότι ο χριστιανός έχει τον Χριστό. Και αυτή είναι η παρηγοριά μας και αυτή είναι η ασφάλειά μας. Γιατί υπάρχει, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Δεν θα μπω τώρα σε ιστορίες, αλλά έχω δει ανθρώπους που έχουν βρεθεί μόνοι τους στο κακό και καταστράφηκαν. Στο ίδιο κακό έχω δει ανθρώπους χριστιανούς που βρεθήκαν μόνοι τους και σώθηκαν. Πώς γίνεται αυτό? Είναι ο Κύριος, αδερφοί. Πιστεύουμε ότι ο Χριστός βοηθάει. Το πιστεύετε? Αλήθεια σας λέω, το πιστεύετε? Είναι πολύ σοβαρό αυτό να το πιστεύεις. Γιατί αν δεν το πιστεύεις και μόνο το ακούς και λες, εντάξει, τι θα μου κάνει? Ο Θεός μου το βάζει αυτό και σας ρωτάω. Ίσως κάποιοι δεν πιστεύουν. Πιστεύετε ότι ο Ιησούς Χριστός βοηθάει? Όλοι να το πιστέψουμε. Ο άνθρωπος του κόσμου είναι μόνος του και δεν έχει κάτι. Ποιος να τον βοηθήσει? Ο διάβολος. Ποιος να τον βοηθήσει? Ποιος? Πώς? Ο χριστιανός έχει βοήθεια ετοιμοτάτη. Δηλαδή όταν λες Χριστέ μου σώσε με, στέλνει αγγέλους ο Θεός. Θα την πω αυτή την ιστορία, γιατί έχει συμβεί και σε μένα. Θα πω τη δική μου και θα πω και την άλλη. Και το ίδιο. Ερχόμαστε μια μέρα, είχαμε πάει στην Πάτρα και ερχόμαστε με το αυτοκίνητο. Και κάνω ένα προσπέρασμα. Δεν είδα όμως τον άλλον που έρχεται. Και το αυτοκίνητο μου περνάει ανάμεσα στους δύο, πώς πέρασε. Που ήμουν τόσο καλός οδηγός. Γκρανκ, γκρανκ, δεξιά-αριστερά χτύπησε. Ο καθρέφτης ο δεξής και ο αριστερός καθρέφτης. Και πέρασε. Πώς πέρασε? Και ένα φορτηγό ήταν και μια νταλίκα ήταν. Ήμουν εγώ, η Άννα και 2 αδερφοί. Τώρα μην πείτε ότι με βοήθησε ο Θεός. Και μου λέει άλλη μια αδερφή, οδηγούσα και είδα ένα αυτοκίνητο που πέρασε. Πίσω μου ήταν η γυναίκα που φύλαγε το παιδί μου, αδελφή, και το παιδάκι μου και κοιμόντουσαν. Και πάω να προσπεράσω και βλέπω ένα αυτοκίνητο. Και το αυτοκίνητο είναι 2-2. Και αισθάνομαι το αυτοκίνητο μικραίνει
και βγαίνουν. Και πετάχτηκε, λέει, στον αέρα η πίστολα. Τι συνέβη, τι συνέβη. Εγώ όμως, λέει, το είδα ότι στέλνεψε το αυτοκίνητο. Εγώ το πιστεύω. Το πιστεύεις? Ας πω και μια άλλη ιστορία, γιατί είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ήταν μια αδελφή, αλήθειες είναι αυτές, που ξεκίνησε να φύγει το βράδυ από την επαρχία, να έρθει με τα τρία της παιδιά στο δρόμο. Και χιόνιζε, λέει, ήταν φοβερό το κρύο. Και στο δρόμο παθαίνει λάστιχο. Και δεν ξέρω, λέει, να αλλάξω λάστιχο εγώ. Όπω, λέει, βγήκα έξω, ανοίγω το πορπαγκάζ να βρω που είναι η ρεζέρβα, γεμάτο το πορπαγκάζ, εγώ το είχα γεμίσει, λέει, με πράγματα. Και κάνω, Κύριε, δεν με βλέπεις. Και εκείνη τη στιγμή σταματάει ένα φορτηγό. Και βγαίνει ένας νεαρός. Λέει, ξέρω, δεν μπορείτε να βάλετε το λάστιχο, ε. Λέει, ναι. Λέει, πες με στο αυτοκίνητο, θα το φτιάξω εγώ. Μπήκε εκείνη η κυρία, η αδερφή, δηλαδή, μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτός κάθισε στο χιόνι, άνοιξε, έβγαλε, της άλλαξε το λάστιχο. Όταν τελείωσε, της λέει, μπορείτε να φύγετε. Λέει, τι σου χρωστάω. Της χαμογέλασε, λέει, τίποτα, πήγαινε. Μπαίνει αυτή στο αυτοκίνητο, βάζει μπρος και σγυρίζει να τον χαιρετήσει. Ούτε φορτηγό, ούτε άνθρωπος. Τώρα, εγώ τα πιστεύω, αδερφοί, γιατί έχουμε να κάνουμε με το Θεό. Ούτε φορτηγό, ούτε οδηγός. Το πιστεύεις? Αλληλούια, τα πιστεύουμε. Δηλαδή, ο Χριστός βοηθάει, αδερφοί. Και όποτε χρειάζεται, βοηθάει με όποιο τρόπο μπορεί. Συνήθως βοηθάει με τα παιδιά του. Αλλά εάν δεν υπάρχει, βοηθάει με αγγέλους. Και αν δεν μπορεί και άγγελος, έρχεται ο ίδιος ο Χριστός και βοηθάει. Γι' αυτό λέω, είμαστε μόνοι μας, αλλά έχουμε το Χριστό. Και ευχαριστούμε το Θεό. Πόσα πράγματα, ιστορίες τέτοιες μπορώ να σας πω και για μένα και για την οικογένειά μου και για τη ζωή μου και για τη ζωή σας. Εσείς θα τα πείτε, οι αιμολογίες μας είναι αυτές. Μας βοηθάει ο Θεός. Αλλά το ότι μας βοηθάει ο Θεός δεν μας δικαιώνει. Δεν μας δικαιώνει. Είδα, λέει, και ήταν άμορφος και έρημος. Γιατί άμορφος και έρημος? Γιατί κακία, αποστασία, απομάκρυνση, σκλήρυνση, παράπονα. Για σκεφτείτε όμως τώρα, αδερφοί, να έχουμε τον Χριστό να μας βοηθάει, να έχουμε το Λόγο Του να μας τα λέει, να έχουμε την επιστροφή και τη μετάνοια εύκολη, να έχουμε το θυσιαστήριό μας, το αγιαστήριό μας, το ταμείο μας και να μας περιμένει και εμείς να σκληρύνουμε την καρδιά μας. Δεν είμαστε αδικαιολόγητοι. Δεν είμαστε αδικαιολόγητοι. Και έρχεται τώρα ο Θεός και λέει, για αυτό το λόγο πάσα η γη θα είναι έρημος. Συντέλεια όμως δεν θα κάνω. Πάλι μακροθυμία. Η γη θα πενθήσει και οι ουρανοί άνωθεν θα συσκοτάσουν. Γιατί εγώ ελάλησα και αποφάσισα και δεν θα μετανοήσω, ούτε θα επιστρέψω. Και διαβάζω στο 30 που μας ενδιαφέρει. Και εσύ, φανισμένη Ιερουσαλήμ, τι θα κάνεις? Κι αν ενδυθείς, τώρα πάμε στο επόμενο, κόκκινο, κι αν στολιστείς με στολισμούς χρυσούς, κι αν διατείνεις με στήμη τους οφθαλμούς σου για να φαίνονται πιο μεγάλοι, κι αν καλοπίζεσαι, τι θα κάνεις, καημένη Ιερουσαλήμ? Γιατί ο άνθρωπος, αδελφοί, αγαπητοί, προσπαθεί να αποκτήσει ισχύ με καλοπίσματα. Με καλοπίσματα. Και ξέρετε ποια είναι τα καλοπίσματα που δίνουν ισχύ? Να πάρω ένα μεγάλο αυτοκίνητο. Καλοπίσματα. Να, κάποτε μερικοί χριστιανοί, για να δείξουν ότι είναι πολύ σοφοί, παίρνουν μια τσάντα και προχωράνε, καθηγητής, λέει, θεολογίας. Τίποτα δεν είναι. Προσπαθούν να επιδείξουν τη μεγαλοπρέπειά τους με λόγια και με εμφάνιση. Που να ξέρουν ότι είμαστε όλοι ο λιγότεροι του μηδενός. Είναι αυτό που λέει η Γραφή, ότι ο δούλος μου δεν θα ανακράξει στα πλατείας.
δεν προβάλλει τον εαυτό του. Αυτοπροβολή. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Τι θα σε ωφελήσει η Ιερουσαλήμ να προβάλλεσαι, να δείχνεις τον εαυτό σου, να δείχνεις την παλικαριά σου, να δείχνεις τι να δείξεις, τι να δείξουμε αδερφοί? Και ξέρετε που μπορεί να πλανηθούμε κιόλας πολύ, να δείχνουμε και την ευλογία του Θεού. Είδες πόσο, και να μην το λέμε, αλλά να το λέει η καρδιά μας, πόσο ευλογημένος είμαι. Είδες? Ξέρεις, και να αφήνουμε άλλους να το... Δηλαδή είναι η πονηριά της καρδιάς μας, βάζουμε άλλους να το λένε. Ήταν κάποιος αδερφός καλός ο αδοκαημένος, πολύ καλός, αλλά είχε πέσει σε αυτό. Θα με βάλεις να μιλήσω? Του λέω, θα σε βάλω. Μετά δεν είχε λόγο Θεού όμως, πώς να τον βάλω τον καημένο? Πήγαινε, έβαζε, μεγάλος σε ηλικία ήταν. Πήγαινε, έβαζε κάποιον, λέει, πες του Κοροβέση να με βάλει να μιλήσω. Ξέρετε τι καλός αδερφός που ήταν? Πολύ καλός. Έχει φύγει τώρα, είναι στον ουρανό. Πολύ καλός, αλλά το έχει αυτό. Να προβληθεί. Και όταν ανέβαινε, φούσκωνε. Όλοι όμως το παθαίνουμε αυτό. Ξέρετε πώς μπορείς να το πάθει? Ξέρεις τι ωραία ντολμαδάκια που φτιάχνω? Τα καλύτερα ντολμαδάκια. Μην το λέτε ότι είναι τα καλύτερα, υπάρχουν και καλύτερα. Και έρθει κάποιος και μου λέει, έλα εδώ, έλα εδώ. Λέω, πες μου. Μου λέει, πάμε να προσευχηθούμε. Πήγαμε, προσευχηθήκαμε. Πληρώθηκε με πνευμάγιο, μίλαγε γλώσσες. Μου λέει, είδες γλώσσες που μιλάω? Λέω, είδα. Έχεις ξανακούσει καλύτερες? Έχω ξανακούσει. Τι να κάνουμε, αδερφοί? Είμαστε άνθρωποι. Είμαστε άνθρωποι. Αλλά να προσέχουμε, όχι τους άλλους, τον εαυτό μας, γιατί είδατε τώρα, όλα τα καλά τα λέω ότι τα έχω κάνει. Όλα τα κακά τα έχουν κάνει οι άλλοι. Αυτό είναι, αυτό κάνουμε. Εμείς βλέπουμε τα καλά που κάνουμε εμείς και λέμε, είδες? Και βλέπουμε τα κακά που λέμε και είδες οι άλλοι τι κάνανε? Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει, γιατί όλα ο Χριστός τα βλέπει. Όλα. Τα διακρίνει. Όλα τα προσέχει. Αμήν, αδερφοί. Ο Θεός θα μας φυλάει και να μας κρατάει έτσι πως θέλει Αυτός. Κύριος να σας ευλογεί.